και κύριοι, αγαπητοί επισκέπτες, σας καλωσορίζουμε στα Γερακίνια 2024. Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας και για τη στήριξη του θεσμού πια των Γερακινίων. Τα Γερακίνια είναι θεσμός. Για 42η χρονιά ο Δήμος μας γίνεται οικοδεσπότης μιας μεγάλης γιορτής παράδοσης και πολιτισμού. Μιας εκδήλωσης που έρχεται από παλιά, έφτασε μέχρι σήμερα και είμαι σίγουρη ότι θα πάει μακριά. Μιας εκδήλωσης η φήμη της οποίας έχει ξεπεράσει τα όρια της τοπικής κοινότητας Μυδρίτας, στην οποία γεννήθηκε από ανθρώπους του τόπου μας, τον αείμνηστο καθηγητή μας Ευάγγελο Παπαθανασίου, τους αείμνηστους προέδρους της ΠΕΛ. Θυμόμαστε όλοι στην παιδική μας και νεαρή μας ηλικία την ΠΕΛ, τους αείμνηστους προέδρους Αθανάσιο Καρπουζά, Εμίλιο Ιωαννίδη, τους αείμνηστους Ορέστη Ματθεόπουλο, Απόστολο Χαχόλα, Πέτρο Δρουκουγιάκο, Γεώργιο Σάλιο, Αβραμίδη Αλέξανδρο, Ευστάθιο Μίκα, Παναγιώτη Πάπα Παναγιώτου, τις κυρίες μας, τη γλυκιά μου κυρία, την πρόεδρο της ΠΕΛ, τη Σοφία τη Βαγενά, τη Βασιλική Κανιούρα, τους προέδρους Γιώργο Τότα, Γιώργο Τζιτζή, τη Λέλα Μπαρμπέρι και τόσους άλλους που συνέχισαν το έργο τους, οι οποίοι γέννησαν την ιδέα των Γερακινίων ως πολιτιστική εταιρεία Μυδρίτας. Σε ένα από τα πιο φτωχικά σπίτια της πόλης, στην περιοχή Τσακαλάδες, γεννιέται από την οικογένεια Ροκάνη ένα κορίτσι, στο οποίο δίνεται το όνομα Γερακίνα. Η ζωή του κοριτσιού δεν διαφέρει από αυτή των συνομιλίκων του, της εποχής εκείνης. Στον στενό οικογενειακό κοινωνικό περίγυρο της Μυδρίτας εκείνης της περίοδου, η Γερακίνα γίνεται γνωστή για την ομορφιά της, αλλά και για την καλοσύνη της, την πραότητα και την ευγένειά της. Στοιχεία που την καθιστούν ιδιαίτερα αγαπητή στους συμπολίτες της. Βρισκόμαστε πλέον στο έτος 1870. Η Γερακίνα είναι ήδη 16 ετών. Σε αυτή την ευαίσθητη και ωραία περίοδο της ζωής της, συναντά αυτό που συναντούν οι νέοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, από τη γέννηση του ανθρώπου μέχρι σήμερα. Συναντά τον έρωτα στο πρόσωπο του νεαρού Τριτινού, Τριαντάφυλλου Κωστίνου, που διέμενε επίσης στους Τσακαλάδες.
5 λεπτά να έχει τελειώσει. Μία ώρα και πάω πάνω. Η κόρη κάνει την ηρεμία της και την ησυχία της. Τα χρόνια της αθώας, της ανέμελης παιδικής ζωής, περνούν οριστικά και ανεπιστρέφουν. Είναι πλέον μία νεαρή, ερωτευμένη κοπέλα. Βρισκόμαστε όμως στα 1870. Σε μία δύσκολη εποχή, σε μία επαρχιακή και επομένως συντηρητική πόλη. Οι κανόνες ηθικής ήταν αυστηροί. Ο έρωτάς τους είναι πλατωνικός και έχουν πέσει ως στόχο τον γάμο. Ο χρόνος προχωρά και φτάνουμε στην αποφράδα ημέρα της 6ης Αυγούστου του 1870, ημέρα που σφράγισε δραματικά τη ζωή της Γεραγίνας. Η κόρη με τον μητέρα της, ο πατέρας της είχε ήδη πεθάνει, ετοιμάζονται να γευματίσουν. Η Γεραγίνα πηγαίνει στο πηγάδι της νοικίας για να φέρει νερό. Το πηγάδι ήταν περιφραγμένο με σανίδες, οι οποίες είχαν μεγάλα κενά μεταξύ τους. Η περίφραξη ήταν χαμηλή. Η Γεραγίνα, στην προσπάθειά της να σύρει στην επιφάνεια τον κουβά και έχοντας στο νου της τον αγαπημένο τον Σκριαντάφυλλο, χάνει την ισορροπία της και χωρίς να προλάβει να την δράσει βρίσκεται στον πυθμένα του πηγαδιού. Η απελπισμένη διαπεραστική φωνή της σκίζει τη μεσημβρινή ησυχία της γειτονιάς. Οι γείτονες αλαφιασμένοι τρέχουν να βοηθήσουν την κόρη, ανάμεσά τους και ο Τριαντάφυλλος που κατεβαίνει με σκηνή στον πυθμένα του πηγαδιού για να σώσει την αγαπημένη. Μάταια όμως, η Γεραγίνα ήταν ήδη νεκρή. Το συγκεντρωμένο πλήθος ξεσπά σε εκδηλώσεις λατρείας και πόνου. Όλη η Νιγρίτα έκλαψε την άτυχη κόρη με την τραγική μοίρα και την συνόδευσε στην τελευταία της κατοικία αφού πρώτα της στόλισε με φλουριά και με βραχιόλια. Της Γεραγίνας συγκρονίζει τον Τριαντάφυλλο. Ο Τριαντάφυλλος από τη θλίψη του λίγους μήνες μετά πεθαίνει και ο ίδιος. Το περιστατικό έγινε θρύλος και μεταδόθηκε από στόμα σε στόμα στις επόμενες γενιές, τις οποίες και πάντοτε συγκινούσε. Αργότερα, μια παρέα νιγουτινών μουσικόφιλων συνέθεσε το τραγούδι «Γεραγίνα» με το γνωστό περιεχόμενο. Τραγούδι που αγαπήθηκε από όλους τους Έλληνες, τραγούδι που τραγουδήθηκε και από τον μεγάλο βάρδο της λαϊκής μας μουσικής, Βασίλη Τσιτσάνη.
ξεκίνησε η γερακίνα για νερό κρύο να φέρει σιουμ ντουμ ντουμ τα βραχιόλια της βροντού. Συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη του χορευτικού τμήματος του Δήμου της Αλκυρίας. Θα αξίζει το θερμό μας χειροκρότημα. Στο ρόλο της Γερακίνας ήταν η Αναστασία Παπακοσταντίνου. Στο ρόλο του Τριαντάφυλλου ο Κοσμάς Καρακουλάκης. Χοροδιδάσκαλος του τμήματος ο κύριος Γιώργος Τσιαπκόλης.